τους αιώνας των αιώνων. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε ελέησο. Περ του Αγίου οίκου τούτου για τον μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εν αυτό του Κυρίου Δεϊθώμε. Ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε ελέησον. Περ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου και του Επισκόπου ημών Φιλοθέου. Σπολά ετή Δεσπότα. Του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθώμεν. Κύριε ελέησον. Περ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξήραν, θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου Δεϊθώμεν. Κύριε πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου Δεϊθώμεν. Κύριε, περ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου Δεϊθώμεν. Κύριε ελέησον. Περπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών, του Κυρίου Δεϊθώμεν. Κύριε Χριστίνε μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του
Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Συγχάρητη. Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλληλούς και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έλευσον Δέσποτα και κράψαρος.
αυτός υπερθύσε και αναστάς εκ νεκρών έσωσε με τον πλανό. Yeah.
Ο επίξυλος σταυρός
Χριστός εν της λαΐς την δύναμήν σου, της Θεός μεγάσος, ο Θεός ημών. Ισοψίας τη ημέρα εκείνη τη μία των Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και έστη στο μέσον και λέγει αυτής, ειρήνη μην. Και του το είπον έδειξαν αυτοίς τα σχήρας και την πλευράν αυτού, εχάρισανουν οι μαθηταί, δόντες των Κύριων. Είπενουν αυτοίς ο Ιησούς πάλιν, ειρήνη μην. Καθώς απεσταλκέμαι ο πατήρ καγόπεμπο ημάς. Και του το είπον, ενεφύσισε και λέγει αυτοίς, λάβετε Πνεύμα Άγιον. Άντινον αφήτε τα σαμαρτίας αφήεντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηντε. Θωμάς δε εις εκ των δώδεκα ο λεγόμενος δίδυμος, ουκίν με ταυτόν ότε ήλθεν ο Ιησούς. Έλεγονουν αυτό οι άλλοι μαθητέ, εωράκαμεν τον Κύριον.
ο δε είπεν αυτής, εάν μη είδω εν τες χέρσιν αυτού των τύπων των ύλων και βάλω των δάκτυλών μου εις των τύπων των ύλων και βάλω την χείρα μου εις την πλευρά αυτού. Ο δεύτερος αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, προσάπαντα των ιερών κλήρων και το χριστεπώνυμον πλήρωμα της Θεοσός του Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Αδελφοί μου και τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά, θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν. Χριστός Ανέστη. Το κενό μνημείο, το επίκεντρο των πόθων και της λατρείας μας, διατρανώνει πάντα το πώς ο θάνατος πατείται θανάτου. Ο Αναστάς Κύριος προβάλλει σε μια πρωτοφανή για την ανθρώπινη συνθήκη ως η απόλυτη ελπίδα. Την ίδια στιγμή ως η απόλυτη πρόκληση, εις πτώση και ανάσταση πολλών. Η εορτή των εορτών και πανήγυρης των πανηγύρεων μας βρίσκει φέτος συνολικά τραυματισμένους. Ταπεινωμένη η οικουμένη από ένα αόρατο σωματίδιο αναγκάζεται σε απομόνωση των κοινωνιών. Κλείνουν σύνορα, συνοχή εθνών εν απορία, απόσταση και στις κοινωνικές μας σχέσεις και μέσα στα σπίτια μας. Μετράμε πληγές, δυστυχώς, και απώλειες ζώων. Κάποιοι λένε ότι ίσως πολλά πράγματα αλλάξουν για πάντα, ότι όλα ξαναγράφονται από την αρχή. Ο μετανεωτερικός άνθρωπος ξεγυμνώνεται. Είναι φανερό ότι με πρίκα τον αρκισισμό και τον αχαλήνοτο καταναλωτισμό δεν έχουμε απαντήσει στο πρόβλημα. Τη λατρευτική μας ζωή την αισθανόμαστε βαθιά πληγωμένη. Απέναντι στη φθορά, ολόφωτη η χάρη της Αναστάσεως. Η Ανάσταση του Κυρίου, η πράξη αυτή του Θεού μέσα στην ιστορία, άνοιξε το δρόμο για την πλήρη υπέρβαση του θανάτου, πνευματικού και βιολογικού. Ο Άδης βασιλεύει αλλού και αιωνίζει. Ο Αναστάς Θεάνθρωπος φανερώνει τις άπειρες δυνατότητες που αποκτά η ανθρώπινη φύση και όλοι μας κατά χάρη. Η ανθρώπινη ευθύνη και αρετή, η τιμιότητα, ο μόνος τρόπος να αντισταθούμε στην πανούκλα, όπως διαβάζουμε θαυμάσια στη λογοτεχνία, μπορούν πλέον να προσλάβουν την αξία της Βασιλείας του Θεού. Η ανθρώπινη αλληλεγγύη να γίνει θυσιαστική αγάπη προς τον αδελφό, λατρεία προς τον Αναστάντα, αγιότητα. Μας δόθηκε να καταστρέψουμε μαζί με τον Χριστό τα κλήθρα του θανάτου. Το αναστημένο σώμα του Χριστού φέρει όλη αυτή τη δωρεά. Είναι πηγή αφθαρσίας, φάρμακο αθανασίας. Μας προτείνει ο Χριστός τον τύπον των ύλων για να πιστεύσουμε. Κατάστηκτος της μόλοψης και πανστενουργός, μας προσφέρεται για να κοινωνήσουμε όλοι με Αυτόν. Ενώνει ευχαριστιακά
τους εκ του ενός άρτου και του ποτηρίου μετέχοντας, εις ενός πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον. Η χάρη της Αναστάσεως φαίνεται ότι θα αποτελεί πάντα πρόκληση. Ακούσαντες δε Ανάσταση νεκρών, ημέν εχλέβαζον. Ο Χριστός είναι ο αντιλεγόμενος, εις Ανάσταση ζωής και εις Ανάσταση κρίσεως. Και όμως η πνευματική μας παράδοση βεβαιώνει ότι αν θέλουμε, είναι η μόνη πραγματική δυνατότητα της των πάντων ενώσεως. Αδελφοί μου και τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά, η λατρεία μας φέτος τραυματίστηκε, η απορία ξεχυλίζει, καθεύει ο Χριστός, τα γεγονότα μοιάζουν αποκαλυπτικά. Ας μείνουμε πιστοί μαθητές του Χριστού, στη χαρά της Αναστάσεως που ήδη γιορτάζουμε, πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Θα κάνουμε πράξη το αλλήλους περιπτυξόμεθα. Αδελφοί μου, ο Χριστός ανέστη. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, με τις πρόσθετες για την πατρίδα μας δυσκολίες στα σύνορα, ας έχουμε ελπίδα. Χειροκροτούμε και προσευχόμαστε για όσους υπηρετούν εκεί την πατρίδα και για όσους δίνουν τη μάχη της πανδημίας, γιατρούς, νοσηλευτές, εργαζομένους στον τομέα της υγείας. Ο χαιρετισμός του Αναστάντος ας δονεί την ύπαρξή μας. Αληθώς ανέστη ο Κύριος, ο Αρχιεπίσκοπος, ο Αθηνών Ιερώνυμος ο Δεύτερος. Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, του Επισκόπου ημών Φιλοθέου. Ιστολά ετι δεσπότα. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου, του παρασουμέγα και πλούσιον,
έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ίκαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς, καθά περιελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση πρέπει, ύμνωση δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο. Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Πάσχου Κύριε. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσου, Κύριε. Συγγνώμη και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημέλημάτων ημών, παρά του Κύριου ετησόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την
είναι επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώ. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Φύλαξον εν παντή καιρό και κατά την περούσαν εσπέραν και την κρουσιούσαν και από πάσης επικοινένης ενέργειας διαβολικής και διαλογισμών μαντίων και εν φημίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένον και δεδοξασμένον του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η Ανάστασή σου Χριστέ Σωτήρ, όπως ανεφώτισε την οικουμένη και ανεκαλέσω το ίδιο πλάσμα, παντοδύναμε Κύριε, δόξα Συ. Προσώπου πυρός
προδεύτε από Θεάς γυναίκες Ευαγγελίστριε και την Σιών η πατέδε μου παρήμων χαρός Ευαγγέλια της Αναστάσεως Χριστού τέρ που χόρευε και αγάλουν η Ιερουσαλήμ τον Βασιλέα Χριστόν θεασαμένη εκ του μνήματος ως νυμφίων προερχόμενων. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν εμμυροφόροι γυναίκες ορθροφαθέως έπεισαν σε προς το μνήμα το ζώο Oh.
Κύριε Θεός ημών, ο κτίστης και δημιουργός των απάντων, ευλόγησον τα οάτα αυτά. Ημάς δε συντήρησον εν τη Χριστότητή σου, όπως οι μεταλαμβάνοντες αυτών των σών αυθονοπαρόχων δωρεών, εμπλισθόμεν και της ανεκλαλήτου σου αγαθότητος. Ότι σών του κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Επιτρέψτε μου, σεβαστοί μου πατέρες και αδελφοί μου αγαπητοί, να μεταφέρω προς όλους σας τις θερμές πατρικές αναστάσιμες ευχές και την αγάπη του μακαριωτά του Πατρός και Επιμενάρχου μας, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κυρίου Ιερωνύμου, ο οποίος πάντοτε εύχεται για όλους μας, ιδίως αυτούς τους δύσκολους και καιρούς. Και εμείς όλοι ως ανταπόδοση αυτής της στοργικής πρόνοιας, την οποία επιδεικνύει ο μακαριότατος για όλους μας, ας ψάλουμε τούτη την ώρα τη φήμη του, παρακαλώντας ο Θεός να τον πολυχρονίζει και να του χαρίζει όλα τα ουράνια και επίγεια αγαθά του. Ιερώνυμο του Μακαριωτάτου και Θεοπροβλήτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ημών δε Πατρός και Επιμενάρχου,
Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και την πόλη ταύτη εις αιώνας αιώνων. Περαγία Θεοτόκια σώσον ημάς. Φωτίζου, φωτίζου η Νέα Ιερουσαλήμ, η γαρδόξα Κυρίου επί σε ανέτειλε. Χόρευε νυν και αγάλους ιών, σίδε αγνήτερ που Θεοτόκε εν τη εγέρση του τόπου σου. Δόξα σοι ο Θεός, η εμπίσιμον δόξα, δόξα πατή. Και η όρκη, έγκυο πνεύμα, και νυμπια, η γη στους αιώνας των αιώνων, αμήν, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δέσποτα και ευλόγησο. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, δόξα τη τριημέρω αυτού εγέρση, προσκυνούμεν αυτού την τριημέρων έγερση. Όλοι μαζί. Χριστός Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη.